Από εδώ λοιπόν έκαμε το τελευταίο του μεγάλο ταπλό. Μεγάλο σε μέγεθος βέβαια. Τον είχα φέρει 3 πρωινά, 8 με 1.30. Το τρίτο μεσημέρι που ήρθα να τον πάρω, κράτουσε εκείνος το ταπλό και εγώ την κασετίνα, αλλά από τα χρειώδη του και προχωρούσαμε, άξαφνε σταμάτησε και μου λέει, ξέρεις, από λίγο παραπέρα, και μου δείξε μερικά μέτρα παραπέρα, θέλω να με ξαναφέρεις, θέλω να ξανακάμω από εκεί τούτον το, τη ζωγραφιά. Εκόντιασε όμως για έτσι για λίγο, σταμάτησε και μου λέει, όμως, να θέλω εγώ στην ηλικία των 84 χρόνων να κάνω έτσι μεγάλο ταμπλό, είναι ύβρις. Είχε τέτοια αίσθηση μέτρου αυτός ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή, που ύβρε ότι ήταν ύβρις να κάνει τέτοιο μεγάλο ταμπλό στα 84. Δημοδιδάσκαλο και η μητέρα μου ήταν αγρότησα και μάλιστα κατά τύχη δεν ήταν και γραμματισμένη. Επήγαινε 4 μέρες στο σχολείο. Και ύστερα δοκίμασε ο πατέρα μου ότι μάθει γράμματα, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Οι γονείς του πατέρα μου και της μητέρας μου ήταν παπάδες. Από τις δυο μεριές ήταν παπάδες ένα πλήθος. Τουλάχιστον 8 παπάδες συγγενείς. Μερικοί ήξεραν λίγα γράμματα και άλλοι περισσότερα. Αλλά ταυτοχρόνως ήταν πολύ καλοί τεχνίτες όλοι. Δηλαδή δουλεύαν το ξύλο, δουλεύαν το καλάθι, βλέκαν πολύ ωραία καλάθια. Γι' αυτό ο πατέρας μου εκκληρονόμησε μια μαστοριά την οποία είχαν και τα αδέρφια του. Με αυτό το φόντο τέλος πάντων γεννήθηκα κι εγώ και ο χώρος που ήταν ο πολυτελής χώρος για την πιτσιλιά ήταν οι εκκλησίες.